Ο θάνατος του Γιώργου. Ο θάνατος του Γιώργου ήταν κάτι το οποίο μας στιγμάτισε τόσο, τόσο πολύ, τόσο, τόσο βαθιά και εντάξει, σε ένα σημείο της καρδιάς μας και ανεπανόρθωτα. Ανεπανόρθωτα. Αυτό δεν επανέρχεται. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι στην καρδιά μας, της Δώρας πιο πολύ, των αδελφών της Στέλλας και της Λίας και τους γονείς της, αλλά και σε μένα που νεκρώθηκε εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή δεν θα ξαναλειτουργήσει ποτέ. Από τη δική σου οικογένεια, πού δείχνεις εσύ τη μεγαλύτερη σου αδυναμία και πού τη μεγαλύτερη προστασία? Κοίταξε, επειδή είμαι πολύ ευαίσθητος, πάρα πολύ, προσπαθώ να μην το δείχνω. Και έτσι μερικές φορές την προσπάθειά μου να μην το δείχνω πόσο ευαίσθητος είμαι, μπορεί να είμαι σκληρός. Δηλαδή μπορεί να, σε ένα περιστατικό, αντί να περιμένεις μια φυσιολογική αντίδραση με ξέσπασμα, με πολύ ενδιαφέρον, αλλά όχι επί της ουσίας, γιατί επί της ουσίας υπάρχει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το ξέρεις που ο άλλος το εισπράττει με λόγια και με χάδια. Και εγώ μπορώ να κλείσω εκεί και να είμαι πιο, να φανώ πιο σκληρός, αλλά μέσα μου να προσπαθώ να κρατήσω την ισορροπία για να μπορώ να τα απεξέλθω. Τη μαμά ή τον μπαμπά προστατεύεις πιο πολύ συνήθως? Με τη στάση σου. Δεν μου την έχουν ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Δεν θα σου κάνω εύκολες. Νομίζω τον πατέρα μου. Ναι.